Μετά το γυροκομείο στην Κρήτη που συγκλώνησε την κοινή γνώμη, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει μια περίεργη υπόθεση ενός γυροκομείου στην Κέρκυρα αυτή τη φορά, που λειτουργούσε χωρίς άδεια, με τους φιλοξενούμενους ηλικιωμένους να βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Στα Χανιά συνεχίζονται οι έρευνες τόσο για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, όσο και για τις ύποπτες μεταβιβάσεις ακινήτων από ηλικιωμένους που πέθαναν στη δομή. Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, άνδρες της ασφάλειας Κέρκυρας σπέβδουν στο χωριό Σπαρτερά, έπειτα από καταγγελία για παράνομη λειτουργία ενός γυροκομείου χωρίς άδεια και ηλικιωμένους σε κακή κατάσταση. Οι αστυνομικοί εντοπίζουν 5 τροφίμους που τους διακομίζουν άμεσα στο νοσοκομείο του νησιού για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και προσαγάγουν στην ασφάλεια τους ιδιοκτήτες του σπιτιού, έναν 85χρονο και την 60χρονη κόρη του. Αυτό ήταν ένα διαμέρισμα στο οποίο φιλοξενούνται, όπως ομολογούν οι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος, κάποιοι ηλικιωμένοι. Δεν έχει γίνει ποτέ αίτημα αδειοδότησης και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει, του ελέγχου των κριτηρίων. Οι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν πως δεν λειτουργούν οικοευγυρίας, αλλά οι 5 ηλικιωμένοι είναι μακρινοί συγγενείς τους, με την εισαγγελέα πρωτοδικών της Κέρκυρας να συνεχίζει την έρευνα. Ένας ηλικιωμένος το έσκασε από μόνος του, τότε παρενέβη η ελληνική αστυνομία υπό διεύθυνση ασφαλείας. Οι υπόλοιποι τρόφιμοι του υποτιθέμενου εντός εισαγωγικών γυροκομείου έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για κλινικές εξετάσεις και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Είναι το δεύτερο γυροκομείο που ερευνούν οι αρχές μετά την πολύκρωτη υπόθεση της Αγίας Σκέπης στα Χανιά, με τους δεκάδες ηλικιωμένους να έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε 1,5 χρόνο. Ο αδελφός ενός 58χρονου, που απεβίωσε πέρυσι τον Ιανουάριο, αποκαλύπτει πως θα ζητήσει και αυτός εκταφή της ορού του μετά τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θα ζητήσουμε, ναι. Τα όσα ακούγονται, αλλά από ό,τι άκουσα κάτω ήταν και άλλοι το είπανε. Τι είχαν κάτω σαν τα ζώα, σαν καρεκλάκια δεμένους, αλλά δεν ήταν για να πεθάνει. Για μας δεν ήταν για να πεθάνει. Γιατί... Ο ίδιος μάλιστα καταγγέλει πως το μόνο που ενδιέφερε το γυροκομείο ήταν να παίρνει τα χρήματα για τη φιλοξενία του αδελφού του. Μέχρι και την τελευταία στιγμή. Τα χρήματά μου και δεν θα στα δώσω τα λεφτά. Μόλις έβαλαμε τα λεφτά, μας ανακοίνωσε ότι δεν είναι καλά. Και μετά λίγη ώρα είπε ότι πέθανε. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται τόσο οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο γυροκομείο, όσο και κάποιες ύποπτες μεταβιβάσεις ακινήτων από ηλικιωμένους που πέθαναν στη δομή. Νέα στοιχεία θέλουν την Ομαρχία Χανίων το 2010 να έχει αποφασίσει το σφράγισμα του γυροκομείου επειδή δεν τηρούσε τους κανόνες ασφαλείας. Αυτό δεν έκλεισε και έτσι επήλθε το 2015 ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή. Πληροφορίες θέλουν μέχρι το 2017 η Αγία Σκέπη να διέθεται άδεια για μόλις 16 κλίνες. Σήμερα να έχει για 47, ενώ οι καταγγελίες θέλουν στη δομή να φιλοξενούνται μέχρι και 60 ηλικιωμένοι. Από τους ελέγχους που έχουν γίνει από την υπηρεσία στα Χανιά, από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας, στους ελέγχους που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, που είναι αρκετή το τελευταίο εξάμηνο, δεν έχει παρατηρηθεί κάτι από αυτά τα οποία αναφέρονται και λέγονται στα μέσα ενημέρωσης για τις καταγγελίες που υπάρχουν. Πληροφορίες του Sky θέλουν την Εισαγγελία Εφετών Κρήτης να ασκεί διώξεις για την υπόθεση αμέσως μετά το Πάσχα.